Μέτρα ελάφρυνσης για τα ξενοδοχεία και την τουριστική αγορά μετά την κατάρρευση της Thomas Cook ζητούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι οποίοι μετρούν τις οικονομικές πληγές τους, οι οποίες σε πρώτη φάση αγγίζουν τα 100 εκατομμύρια ευρώ σε επίπεδο Κρήτης, εκ των οποίων τα 70 εκατομμύρια αφορούν τα ξενοδοχεία, ενώ τα υπόλοιπα 30 εκατομμύρια την αγορά, τους προμηθευτές και όχι μόνο. Όπως τόνισαν, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα ρευστότητας, ενώ ο φετινός χειμώνας προμηνύεται δύσκολος για την αγορά του νησιού μας. Η Ανατολική Κρήτη υπέστη τη μεγαλύτερη ζημιά από τη χρεοκοπία του Βρετανικού Κολόσσου και, όπως επισημάνθηκε, θα πρέπει άμεσα να καταγραφεί η πραγματική ζημιά. Από εδώ και πέρα περιμένουμε τι θα μας πει και η κυβέρνηση. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια διευθυντική συνάντηση και με τον Πρωθυπουργό. Μας έχουν πει ότι για τα τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί και δεν θα σπραχθούν ποτέ, θα υπάρξει η αναστολή προς το παρόν του ΦΠΑ. Αλλά εμείς θέλουμε κατάρρευση του ΦΠΑ, διότι αυτά τα τιμολόγια δεν θα εισπραχθούν ποτέ. Ικανοποιούν σε πρώτο βαθμό όταν πραγματικά έχουν ανταπόδοση σε όλους τους φορείς και σε όλους τους εμπλεκόμενους του τουρισμού. Εμείς θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας, σας λέω, σε αυτή τη φάση, στο να οι άμεσα εμπλεκόμενοι να μπορέσουν έτσι να ανακουφιστούν. Στα γρήγορα τα ανακλαστικά της κυβέρνησης, αλλά και στα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων, τα οποία πρόκειται να εξειδικευτούν την ερχόμενη Δευτέρα, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Λευτέρης Αυγιανάκης. Όμως η ζημία που καταγράφεται είναι μέχρι στιγμής μεγάλη, δεν υπάρχει ακριβές νούμερο. Ένα λοιπόν από τα θέματα τα οποία προκύπτουν είναι η ακριβέστερη προσέγγιση της ζημίας, η οποία έχει γίνει κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Ένα. Δύο. Συγκριτικά στοιχεία με τα προηγούμενα χρόνια. Τα τρία τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια. Ο Οκτώβριος έχει χαθεί για αυτά τα ξενοδοχεία και πολλά είναι αρκετά τα ξενοδοχεία τα οποία 4-5 του Οκτωβρίου θα κλείσουν. Άρα πρέπει και να δοθεί ειδική και ιδιαίτερη μέρημνα στους εργαζόμενους να μπορέσουν να μπουν στο Ταμείο Ενεργείας, να πάρουν ένα μήνα παραπάνω. Την ανάγκη λήψης μέτρων από την κυβέρνηση, καθώς και να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός στήριξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων, τόνισαν εκπρόσωποι ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων και τουριστικών καταλυμάτων. Για να κάνουμε μια πρόταση, πώς θα δημιουργηθεί ένα συνεγγυητικό, ένα ταμείο δηλαδή, το οποίο θα βάζει ένα δίχτυ προστασίας σε τέτοιου είδους κρίσεις. Αύριο θα έχουμε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Να προστατευτεί όλο το ελληνικό τουριστικό προϊόν από τις πιέσεις των ανταγωνιστών της Thomas Cook που σήμερα πιέζουν για αλλαγή των τιμών των ήδη κλεισμένων θέσεων. Πρέπει να προσέξουμε επίσης, διότι το πρόβλημα αυτό μπορεί να επηρεάσει και άλλους τομείς στην οικονομία της Ευρώπης και να έχουμε ένα ντόμινο οικονομικό πανευρωπαϊκό. Λέμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να παρομοιάσουμε το θέμα του Thomas Cook όπως ήταν η Lehman Brothers το 2007. Δεν ήρθε η συντέλεια του κόσμου. Θα πρέπει να είμαστε μετρημένοι και ρεαλιστές. Αυτό δήλωσε ο Λευτέρης Αυγιανάκης, τονίζοντας την ανάγκη δημιουργίας ενός μηχανισμού ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν παρόμοιων καταστάσεων στο μέλλον. Αλλά ας είμαστε έτοιμοι και ας δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ετοιμότητας για αντιμετώπιση και άλλων ζητημάτων που θα προκύψουν. Κατά την εκτίμησή μου είναι βέβαιο, Brexit έρχεται, ανακατάξει όλη την Ευρώπη. Η Πορτογαλία έχει δώσει 150 εκατομμύρια στους ξενοδόχους σε άτοκα δάνεια, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν με τη ρευστότητά τους. Αυτά υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία μπορεί να τα αντλήσει η κυβέρνηση. Τα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης είναι πάγωμα επί εξάμηνο για την καταβολή ΦΠΑ για όσες επιχειρήσεις πλήττονται σε ποσοστό 25% του τζίρου τους. Παράταση ενός μήνα στην προκαταβολή φόρου και μέτρα για τους εργαζόμενους στις εν λόγω επιχειρήσεις, όπως διεύρυνση της περίοδου για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας.